Κάτι να πάθω, εγώ φταίω. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω. Και μετά έφτασε, έγινε αυτό που έγινε, η Σαμάθα αποκλείστηκε. Και μετά φτάσαμε μέσα να το συζητάμε με τη Μέρη και τη Μαρία. Που το είπα μία φορά, έτυχε και το είπα στη Λάδα Σάντρου. Και είπα, δεν είπα καν ονόματα, δεν είπα τίποτα. Λέω απλά, είπα ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε πιο στρατηγικά. Του είπα ότι επειδή είμαστε 6 άτομα, να σπάσουμε τους ψήφους. Είπα αυτό το πράγμα, το είπα. Αυτό είπα στην Σαμάθα. Ξαναλέω ότι είπα σε κανένα και να πάνε στο διάλογο. Κάπου ιδέα. Γιατί αυτό τώρα μπορεί να έχει ηρεμήσει και να μην σχολιάζει κανένα κανέναν και τίποτα. Και μετά από κανένα 2-3 ώρα, επειδή δεν έχουν τι να κάνουν και επειδή ο Παναγιώτης, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να κάνουμε, έλα να συζητήσουμε αυτή που είπε ο Παναγιώτης. Που την είπα μία φορά και έτυχε να μπω. Δηλαδή, οποιοδήποτε ήταν εκείνη τη στιγμή μπροστά μου, θα το έλεγα. Από εμάς. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Γύρισε και το. Μου ήρθε σαν σκέψη, ρε παιδί μου. Έχει λογική. Δεν έπρεπε, αλλά είχε λογική. Εντάξει. Δεν έπρεπε. Τι να κάνω. Αλλά, είπα και εγώ μια. Και η Σαμάνθα μετά πήγαινε και έλεγε στον καθένα. Στο χειρότερο άνθρωπο. Και μετά η Σαμάνθα πήγε και έλεγε στον καθένα. Όχι, λογικά κάποιος πήγε και την ρώτησε για ποιο λόγο εσύ πήγες να κάνεις τέτοιο και είπε: ο Παναγιώτης είπε αυτό, μα μου, εγώ το πήρα έτσι, εγώ είπα αυτό και έγινε αυτό. Μου ήρθε σε μένα και μου λέει: ποιον θα ψηφίσω, αυτού. Μου λέει: ναι, άμα ψηφίσουμε όμω έτσι και έτσι. Τελείωσε τώρα, δεν ασχολούμαι, άλλο εκνευρίστηκα, δεν έχει. Δεν υπάρχει λόγο να εκνευριστεί, γιατί η Σαμάνθα ξέρω θα το κάνει έτσι, θα το πάει και θα το πει. Τελείωσε, έκανα εγώ μακιά, εγώ φταίω. Τελικά όταν σκέφτεσαι πρέπει να το πνίγεις μέσα σου, να μην μιλάς καθόλου. Εντάξει, κάπου idea.